Καλησπέρα σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά είδη φωτισμού με μόνο ένα φως. Το βασικό μας φως θα είναι το Aputure 120D Mark II μαζί με το Light Dome Mini Mark II, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό set για μαλακό φωτισμό. Και επειδή κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ναι, ρε Κωνσταντίνε, είναι ένα φως όμως που κάνει 1000 ευρώ και δεν μπορούμε να το έχουμε όλοι, έχω κάνει ακριβώς τον ίδιο φωτισμό με μια μικρή παραλλαγή με το Aputure F7 για να μπορέσω να αποδείξω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε top εργαλείο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ο πρώτος μας φωτισμός λέγεται 90 μοίρες φωτισμός και είναι πάρα πολύ γνωστός για τις σύντονες σκιές που δημιουργεί στην απέναντι μεριά του προσώπου. Το φως είναι ακριβώς σε 90 μοίρες πλάι σε σχέση με το μοντέλο μας και έτσι δημιουργούνται πάρα πολύ έντονες σκιές από την αντίθετη μεριά. Πάμε να το δούμε και με το μικρό φως. Μια εναλλαγή που μπορούμε να κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε έναν φθηνό ανακλαστήρα ή μια οποιαδήποτε άσπρη επιφάνεια έχουμε για να μπορούμε να μειώσουμε λίγο τη σκιά και να τη μαλακώσουμε ανάλογα με το τι φως θέλουμε να δώσουμε. Τώρα πάμε να κάνουμε τον δεύτερο μας φωτισμό, ο οποίος είναι γνωστός ως φωτισμός Rembrandt. Ονομάστηκε έτσι επειδή δημιουργεί αυτό το μικρό τρίγωνο στη σκιερή μεριά του προσώπου, ακριβώς πάνω στο μάγουλο, που ακριβώς την ίδια τεχνική χρησιμοποιούσε ο Rembrandt στους πίνακές του. Είναι ένας πάρα πολύ απλός φωτισμός, παρόμοιος με τον προηγούμενο που δείξαμε, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά το φως δεν είναι στις 90 μοίρες, αλλά είναι στις 45 μοίρες του πλάι. Το επόμενο μας στυλ φωτισμού λέγεται backlight. Όπως το λέει και η λέξη, αυτό που κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε το φως μας ακριβώς πίσω από το χαρακτήρα μας. Αυτό που κάνει είναι να του κάνει ένα highlight, δηλαδή να του κάνει ένα φωτεινό περίγραμμα σε οτιδήποτε χτυπάει, όπως π.χ. είναι το σώμα ή τα μαλλιά. Πάμε να το δούμε και με το μικρό φως. Το επόμενο μας στυλ φωτισμού είναι γνωστό ως flagging. Πολύ απλά αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε αντικείμενα ανάμεσα στο φως και στο μοντέλο μας με αποτέλεσμα να δίνουν σχήμα στο φως και να τονίζουν συγκεκριμένα σημεία. Αυτά μπορεί να είναι είτε αμερικάνες είτε απλά κάποια μαύρη επιφάνεια όπως π.χ. χαρτόνια. Το μυστικό εδώ πέρα είναι να μην προσπαθήσουμε να κόψουμε το φως όταν είναι ήδη μαλακό π.χ. από ένα softbox, αλλά να χρησιμοποιούμε όσο πιο σκληρό φως μπορούμε. Ο επόμενος μας φωτισμός λέγεται Kick Fill. Αυτό που κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε ένα φως πίσω από το μοντέλο μας σε 45 μοίρες γωνία με σκοπό να του δώσει ένα highlight σε εκείνη την πλευρά και να βάλουμε μια λευκή επιφάνεια ακριβώς απέναντι ώστε να επιστρέφουμε στην άλλη μεριά του προσώπου το φως που περισσεύει. Το αποτέλεσμα έχει αρκετό contrast, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να το δούμε και με το μικρό φως. Ο επόμενος μας φωτισμός ονομάζεται Top Light. Το Top Light συνήθως είναι ακριβώς πάνω από το μοντέλο μας και εντελώς κάθετα, δηλαδή δεν κοιτάει καθόλου ούτε προς την κάμερα αλλά ούτε προς τα πίσω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ έντονες σκιές κάτω από τα μάτια και κάτω από το πηγούνι και δημιουργεί ένα πάρα πολύ δραματικό look. Ο επόμενος φωτισμός μας λέγεται Bounce Light. Βάζουμε το φως σε ένα σημείο κοντά στο μοντέλο μας, αλλά να μην φαίνεται στο κάδρο μας, ώστε να τοποθετήσουμε μια λευκή επιφάνεια η οποία θα μας αντανακλάει φως πίσω στο μοντέλο, δίνοντας ένα πολύ ιδιαίτερο look. Εγώ συγκεκριμένα το έχω βάλει από χαμηλά, ώστε να δημιουργεί ένα περίεργο ύφος, μιας και το ανθρώπινο μάτι έχει συνηθίσει να έρθει το φως από ψηλά λόγω του ηλίου. Τέλος, έμεινε το Beauty Light, ένα φως που είναι πάρα πολύ γνωστό στα βίντεο μόδας και στις φωτογραφίες της μόδας, επειδή δίνει ταυτόχρονα ένα flat αλλά φυσικό look. Τοποθετούμε το φως ψηλά και πίσω από την κάμερα, σε όσο πιο μεγάλη επιφάνεια μπορούμε για να βγει μαλακό. Αυτό που κάνει είναι να διαχωρίζει το σαγόνι με το λαιμό και έτσι να κρύβει το πιθανό προγούλι που μπορεί να έχει κάποιος και έτσι να του κολακεύει το πρόσωπο. Ελπίζω να βοήθησα κάποιους και να ενέπνευσα κάποιους άλλους να ασχοληθούν λίγο παραπάνω με το φωτισμό, μιας και είναι το πιο βασικό κομμάτι της φωτογραφίας και του βίντεο. Θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Manio Cine Tools που έστειλε πράγματα και βοήθησε πάρα πολύ στην υλοποίηση αυτού του βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μπορείτε να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.